Σε ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία, ο Νίκος Αναστόπουλος ανακάτεψε την τράπουλα και δοκίμασε παίκτες και σχήματα, προετοιμάζοντας την ομάδα του για το πρωτάθλημα της Football League. Η Καλαμάτα κέρδισε το Διαβολίτσι στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Μικρομάνης με σκορ 2-0, χάρη στα γκολ των Μπουσμπίπα και Τριανταφυλάκη. Ο Νίκος Αναστόπουλος χρησιμοποίησε τους Ταΐρη, Ράντι Κωνσταντινόπουλο, Γκιοατά Παπαγεωργίου, Ζαχαρόπουλο, Νατσιόπουλο, Ηλιόπουλο, Κέρι, Φελίπε και Μπουσμπίμπα, ενώ στον πάγκο κάθισαν οι Αραμπατζής, Μαρκόφσκι, Τσελεπίδης, Σουμπίνιο, Λέσλι, Τριανταφυλάκης, Αλεξόπουλος, Κουρούπης και Γκαλίτσιος, που επίσης πήραν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Για την ομάδα του Διαβολιτσίου αγωνίστηκαν οι Δήμας, Σταματελόπουλος, Φωτόπουλος, Μπαλόπουλος, Τζανετέας, Καλογερόπουλος, Τσεπελέ, Πιτσιλής, Αθανασόπουλος, Γκελγκέρια και Μουλιάτος, ενώ στον πάγκο κάθισαν οι Σουλαντίκας, Κοτσοβός, Βλάχος, Γεωργιόπουλος, Πάγια, Ψυχογιάννης, Τσουκαλάς και Κυριακούλης. Μετά το τέλος του αγώνα, το μέλος της διοίκησης Γιώργος Ράλης και ο ποδοσφαιριστής Βαγγέλης Αλεξόπουλος έκαναν τον απολογισμό τους. Βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι καλά, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Από εκεί και μετά έχουμε μπροστά μας τον καιρό να κάνουμε ό,τι άλλο χρειάζεται για να έχει η Καλαμάτα την ομάδα που θέλουμε. Να πω και συγχαρητήρια στο Διαβολίτσι και για την εμφάνιση και να ευχηθώ καλή πορεία για την επόμενη χρονιά. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η ομάδα μπήκε στο πρώτο ημίχρονο καλά, μπορώ να πω. Το Διαβολίτσι ξεκίνησε, μας πίεσε λίγο στην αρχή, αλλά μετά ισορροπήσαμε και πήραμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εντάξει, το Διαβολίτσι πρόσεξε πιο πολύ αμυντικά, κλείστηκε πίσω λίγο, προσπάθησε να παίξει με αντεπιθέσεις, όποτε μπορούσε να βάλει κάτω την μπάλα. Εμείς κάναμε το παιχνίδι μας, καταφέραμε, βάλαμε ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε αλλαγές. Συνεχίσαμε, πιέσαμε. Θεωρώ εντάξει, σιγά σιγά βρισκόμαστε και προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.